Απόψε παρουσιάζουμε στον Άγιο Νικόλαο το ψηφοδέλτιο της παράταξής μας, «Πήγε μας αλλιώς». Βέβαια, επειδή ζούμε δυστοπικές στιγμές, δεν είναι κατάλληλες στιγμές για οτιδήποτε άλλο, τα επισκιάζουν. Όμως και η αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα η περιφερειακή, όπως βεβαίως και η κεντρική κυβέρνηση, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι όλα είναι διαφορετικά από αυτά που ξέρουμε. Οι παλιές συνταγές, οι παλιές λογικές για τις αναπτυξιακές δράσεις και σχεδιασμούς πρέπει να αναφερθούν στο έπακρο. Εάν δεν μιλάμε πια για βιωσιμότητα και αν δεν σεβόμαστε τους όρους βιωσιμότητας, οικολογικής, περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής, νομίζω ότι δεν θα φύγουμε από αυτό, από αυτή την καταστροφική πορεία. Και βέβαια αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί μονάχα σε τοπική ή εθνική κλίμακα, αλλά πανευρωπαϊκή και διεθνή. Όμως και η αυτοδιοίκηση είναι ένας κρίκος αυτής της αλυσίδας. Πρέπει να αλλάξει τα πάντα. Και πρέπει και οι κοινωνίες να καταλάβουν, όπως και οι επενδυτές κάθε είδους, και ιδιαίτερα σε ευαίσθητους παραγωγικούς τομείς, όπως αυτοί οι τομείς που κατ' εξοχήν ενδιαφέρουν την Κρήτη, δηλαδή ο τουρισμός, η πρωτογενής παραγωγή, δηλαδή η δημιουργία των αγροδιατροφικών προϊόντων, αλλά και η ενεργειακή οικονομία, για όλους αυτούς τους τομείς, τους κρίσιμους και ευαίσθητους, το περιβάλλον είναι το βασικό κεφάλαιο το οποίο επενδύεται σε αυτούς. Έτσι λοιπόν, εμείς φιλοδοξούμε να αλλάξουμε πλήρως αυτό το μοντέλο το οποίο ακολουθείτε τώρα και 13 χρόνια. Θεωρούμε ότι έφτασε στα όρια του ή τα ξεπέρασε. Ό,τι θετικό ήταν να δώσει, το έδωσε και πλέον πρέπει να περάσουμε σε ένα άλλο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης. Παράλληλα, θεωρούμε ότι η διάθεση των πεπερασμένων πόρων που υπάρχουν διαθέσιμοι, είτε από ευρωπαϊκές πηγές είτε εθνικές πηγές, θα πρέπει να βρουν ένα άλλο τρόπο αξιοποίησης. Δεν μετράει μονάχα η απορροφητικότητα, μετράει η απόδοση των απορροφημένων πόρων και η προστέμενη αξία. Το μοντέλο που ακολουθείται αυτά τα χρόνια είναι ένα μοντέλο ουσιαστικά διασποράς των πόρων που επενδύονται σε πολύ μικρότερες δράσεις ή κατευθύνσεις. Αυτό δεν φέρνει προστέμενη αξία. Πολλές φορές μάλιστα το μοντέλο των δημοσίων σχέσεων ή του πελατειασμού ακόμα κάνει τους πόρους αυτούς να μην είναι ουσιαστικά αξιοποιήσιμοι. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν και για πολλά πολιτικούς λόγους, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι η αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να χειραγωγείται κυρίως από την εκάστοτε κυβέρνηση, διότι είναι δυνάμια του παρατηθέμενου φόρου άσκησης εξουσίας. Για αυτούς τους λόγους και επειδή θεωρούμε ότι ουσιαστικά η εκχώρηση της Κρήτης στο Μαξίμου και στη Νέα Δημοκρατία, έτσι ώστε να βαφεί χωρίς μάχη σε επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές η Κρήτη μπλε πέραν των εθνικών εκλογών που συνέβη δύο μήνες πριν, θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι οι κριτικοί όφελαν να έχουν μία δεύτερη επιλογή, μία διαφορετική επιλογή, και γι' αυτό το λόγο θεωρήσαμε ότι έστω καθυστερημένα έπρεπε η Κρήτη μας αλλιώς να προτείνει το πρόγραμμά της, τον βελγικό της λόγο, τον αυτοδιοικητικό της λόγο στους Κρήτες πολίτες. Η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές, κύριε Δανέλη, είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι διαβίτητο. Ο συνδυασμός σας φοβάται μήπως τύχει της ίδιας αποδοχής και μη από τον κόσμο? Κοιτάξτε, όχι, γιατί πριν απ' όλα εμείς θεωρούμε ότι η αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να έχει κανέναν ανταγωνισμό και εξάρτηση πολιτική, κομματική, όχι μόνο από την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά και από τα κόμματα. Βεβαίως ο κορμός μας είμαστε άνθρωποι που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία, όμως η κίνησή μας, η παράταξή μας, είναι το αποτέλεσμα μιας ευρείας κοινωνικής συμμαχίας προοδευτικών πολιτών. Έχουμε πολίτες από την ευρύτερη κέντρο-αριστερά, από τα οικολογικά και κοινωνικά κινήματα και βεβαίως από το φιλελεύθερο χώρο. Δεν συνδεόμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ οργανικά και έχουμε την αυτονομία και των θέσεων μας, τα ίδια στις προγραμματικές μας θέσεις, ότι σε διάφορα ζητήματα έχουμε απόσταση από τις προσεγγίσεις και τις προτάσεις και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
Η σύνθεση του ψηφοδελτίου στο νομό Λαστείου τι χαρακτήρα έχει? Όπως και στους υπόλοιπους νομούς, και νομίζω ότι έχουμε ένα εξαιρετικό ψηφοδέλτιο σε όλη την Κρήτη, έχουμε μια κοινωνική αντιπροσωπευτικότητα, μια χωρική έτσι, γεωγραφική αντιπροσωπευτικότητα και βεβαίως έχουμε πολίτες ενεργούς, αυτό είναι το βασικό τους χαρακτηριστικό, ενεργοί πολίτες οι οποίοι στο δικό τους, στον κοινωνικό επαγγελματικό χώρο είναι γνωστοί και με δράση για το κοινό καλό. Αυτό, η συμμετοχικότητά τους δηλαδή ήταν νομίζω το βασικό χαρακτηριστικό.